στο χώρο εδώ, σε αυτή την αίθουσα που πολλές φορές έχουμε πει ότι είναι η προέκταση του Ιερού Ναού, στον Ιερό Ναό γίνεται. Ο άρτος της ζωής προσφέρει τον Κύριο Σημόνισο στο Χριστός, με συγχωρείτε την ελληνική άκρηση δεν σας προσφώνησε και εσάς. Αν ξέχασα κανένα, να της δώσω γνώμη. Και εδώ προσφέρεται ο άρχος ο Ιδούσιος και οι εκδηλώσεις αυτές που γίνεται σκοπό έχουν να μας βοηθήσουν έτσι ώστε να αναγεννηθούμε εσωτερικά, να ανενωθούμε πνευματικά, αλλά και ως άνθρωποι επειδή έχουμε ανάγκη να αλλάξουμε παραστάσεις και να συνδεόμεθα μεταξύ μας. Θέλω να πιστεύω αυτής της ποιότητας οι εκδηλώσεις βοηθούν και με τον Θεό να συνδεθούμε και παράλληλα και μεταξύ μας, διότι όλοι είμαστε μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας, αλλά είμαστε και ενωλήτες, είμαστε και προσυμπολίτες, συνάνθρωποι που έχουμε ένας ανάγκη του σχεδικού πάρου. Θα ήθελα από το βάθος της ψυχής μου καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Ευθυμοπούλου, η οποία θα μας ομιλήσει κιόλας για την Παναγία μας, την πρόεδρο του Συλλόγου, όλα τα μέλη του Συλλόγου Λυκείων Ελληνίδων Άργους, τον κύριο Ιωάννη Παπαδιαρχή, που είναι επικεφαλής της μικτής χοροδίας του Λυκείου Ελληνίδων Άργους, που μας προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ό,τι γίνεται με αυτόν τον τρόπο και όλοι βάζουν το ένα. Βάζοντας το χέρι στην τσέπη, προσφέρουμε έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται αθόρυβα πάνω από όλο το φιλανθρωπικό έργο που πολλοί άνθρωποι έχουν ανάγκη και είναι αξιοπρεπείς και δεν μπορούν να μπουν να επενδύσουν. Κάπως δεν τους λύνουμε το πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να τις αναποφύσουμε αφενός και αφετέρου και εννοώς όπως η κάθε σπίτι έχει ανάγκη. Τώρα ήδη έρχεται μπροστά μας και ο χειμώνας, θα χρειαστεί να βάλουμε πετρέλαιο. Και να ξέρετε ότι προσφέρετε πιάνει τόπο, διότι γίνεται πολύ χρηστή διαχείριση και είναι ανάγκη όλοι να βοηθούν για τους πάντες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πατέρα Δημοσθένη, θέλω να σε συγχαρώ για την προσπάθεια που κάνεις κάθε φορά εδώ στον τόπο μας. Επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Δημοπούλου, τον κύριο Ντέος, δήμαρχο Νέας Κύπριο Μαλλιβή για την παρουσία τους, την κυρία Σπυροπούλου, του Μεσιάρχη Νέας Κύπριου και την χοροδία η οποία μας, θα μας διασκεδάσει με τα παραδοσιακά τραγούδια, θυμίζοντας τις αλυσμόνιμες πατρίδες. Πάντα θα είμαι δίπλα, ό,τι να χρειαστείτε, από όποια θέση να είμαι, ό,τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω, να το γνωρίζετε αυτό. Χαίρομαι πολύ που όλα πήγαν καλά. Θέλω να σας συγχαρώ για τη δραστηριότητα που έχετε στην ενορία σας και για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και περνάνε τα μηνύματα που έχουν περάσει. Με ξύπνησε ο πατέρας Μουσάνης και μου θύμισε πολλές εποχές τότε που είναι Αγίος ήταν ένας αυτοτερής δήμος και θέλω να σας ομολογηθώ δημόσια το εξής. Δίνησε την κάρα του Αγίου Μακαρίου που αγιανανήθη. Η κάρα που βρίσκεται στην σκήτη της Αγίας Άννας, γιατί εκεί μόνασε και μετά το μακριό του στην Προύσα του 1490, η κάρα του μετατρέφηκε εκεί και υπάρχει ακόμα μέχρι σήμερα. Όταν ανέλαβα δήμαρχος το 2006, ξαφνικά θυμάστε μετά το θάνατο, που έγινε στον Γιώργο Καγκελώτη μέσα σε μια εβδομάδα έλεγε ο κύριος να γίνει ο δήμαρχος που δεν το περίμενα. Η πρώτη επιστολή που πήρα στο Δημαρχείο που απευθυνόταν στον Δήμαρχο Νέας Κύου, προφανώς τον Καγκελώτη, ήταν από την καλύβη του Αγίου Ιωάννου της Κύπρης της Αγίας Άννας από έναν μοναχό Ασαρία που μιλούσε για την κάρα του Αγίου Μακαρίου. Θεώρησα ότι δεν είναι τυχαίο, ξέρετε τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Και στην ύλη και του εισπόδου δημάρχου, αλλά και σαν μήνυμα που έλαβα, κατά τη γνώμη μου, μήνυμα από τις αριστερές πατρίδες, γιατί κάτω το είμαι καλή για μας. Δεν είναι μόνο ο Σύρκο Πατρίδη Μουσέγγις, την έννοια ενός κινητήριου, ενός μήματος της Ορθοδοξίας, ένα, την έννοια του συνδέσμου με την οικείο της Μικράς Ασίας. Πεισμόσαμε τότε και με τη βοήθεια του Μακαριστού Διάκοβου, παρότι μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίσαμε, γιατί ξέρετε, από την μονή Μεγής Λάβρας που ανήκει η Αγία Άννα, δύσκολα θέτουν την ίδια, πήραμε την κάρτα για 10 μέρες. Είχαμε Χριστούγεννα ο Άγιος Μακάριος εδώ. Ήταν και η πρώτη φορά που μεταφέρθηκε η εικόνα της Ρωμάνας εκτός του ναού της, και παρέμεινε εδώ στον Ιερήνη για να κάνει συντροφιά στον Άγιο Μακάριο. Στον Άγιο Μακάριο που πριν από κάποιες εκατοντάδες χρόνια στην πατρίδα προσκυνούσε αυτή την ίδια εικόνα της Ρωμάνας. Αγαπητοί φίλοι, για μας το θέμα της Μικράς Ασίας δεν είναι μια ιστορική πτυχή, ένα κομμάτι που πρέπει να γραφτεί στην ιστορία. Είναι μια ζωντανή διαδικασία και σαν τέτοια με τις μικρές μας δυνάμεις σαν Δήμο Θεσσαλονικίου θέλω να πιστεύω ότι συμβάλλουμε στον αντιεκδίκη. Το στίχημα το οποίο υπάρχει σήμερα για τις νέες γενιές είναι να μην καταστούν οι πατρίδες αυτές χαμένες. Κάτι κραυγές που ακούμε για αλλήλωτες πατρίδες, πιστεύουμε ότι στη σημερινή πραγματικότητα δεν έχουν καμία θέση. Το στίχημα είναι οι πατρίδες αυτές να μην χαθούν. Καταρχάς, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μικρού Λεβίου Μάρκους προς τον πατέρα Δημοσθένη για την τιμητική πρόσκληση τόσο προς τον πρόσωπό μου όσο και προς τον Λίγιο του Δημήτρου Μάρκους να βρισκόμαστε εδώ απόψε και να πλαισιώνουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Ο πατήρ Δημοσθένης έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια πραγματική πνευματική κυψέλη εδώ στη Νέα Κύο, μέσα από πολλή δουλειά και φυσικά με την αγαστή συνεργασία και τη βοήθεια όλων εσάς των ενωτικών. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, όσοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο βοηθά, ώστε γύρω από αυτούς τους δύο ναούς, τη Θεομάνα και την Αγία Ειρήνη, να δημιουργείται μια πραγματικά δραστήρια ενορία στα πλαίσια της ελληνοορθόδοξης παράδοσής μας, όπου συνδυάζονται η λατρευτική ζωή με διάφορες πνευματικές ευκαιρίες, με την πολιτιστική και πολιτισμική δραστηριότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ από καρδιά σας, κύριε Δημοσθένη. Το θέμα με το οποίο θα σας απασχολήσω στην επόμενη ομιλία μου είναι η Παναγία στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ο παραλληλισμός της Παρθένου Μαρίας με την Εκκλησία συναντιέται από πολύ νωρίς στην Εκκλησιαστική Γραμματεία. Ο κύριος Αλεξανδρίας, ακολουθώντας την παράδοση, υμνεί την αϊπάρθενο Θεοτόκο, δηλαδή την Αγία Εκκλησία, που συνδέεται άμεσα θεολογικά με τον άσπυρο νυμφίο Ιησού Χριστού. Συνεπώς, για τον Αλεξανδρινό Πατέρα, η ανίμνηση της Αϊπαρθένου Μαρίας αποτελεί ταυτόχρονη ανίμνηση της Αγίας Εκκλησίας και του Υιού της, του Σακροθέντος Λόγου. Η Παρθένος Μαρία είναι ο ναός, ο ακατάλληλος και άγιος, στον οποίο εσκύνωσε ο Λόγος. Είναι το χωρίο των αχώρητων. Είναι ακόμη η χωρίστασα των αχώρητων εν μήτρα Αγία Παρθενική. Συνεπώς, αυτή η θεολογική ταύτιση Θεοτόκου και Εκκλησίας οδηγεί στη θεολογική αλήθεια, σύμφωνα με την οποία η Εκκλησία είναι χωρίων του Αχωρίτου και του Λατινέρα των Ουρανών. Άλλωστε, σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, η Παναγία, η Λατινέρα, ζωγραφίζεται στο ημιθόριο της κόρχης του Ιερού Βήματος μαζί με τον Ιησού Χριστό και συμβολίζει την Εκκλησία μετά του Ιησού εν το μέσο αυτής. Ευχαριστούμε θερμά
για την πρόσκληση, πατέρα Δημοσθένη, που για πολλωστή φορά μας απευθύνεται να συμμετέχουμε και εμείς με τη δική μας νότα στον εορτασμό των τοπικών Αγίων της Κύου, Παλαιάς Χανιάς, ο οποίος εορτασμός πράγματι αναδεικνύεται στη σημερινή εποχή πολύ περισσότερο από ποτέ σε συνδετικό κρίκο της Παλαιάς με τη Νέα Κύο. Πάντοτε θα είμαστε στο πλευρό σας, στηρίζουμε τις προσπάθειές σας στην κατεύθυνση αυτή. Να περάσουμε καλά όλοι μαζί. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους σκιώτες. Να είστε όλοι καλά.